Σήμερα έχουμε την πρώτη ημερίδα, η Μέρα Τουρισμού, όπου χρησιμοποιούμε το εργαλείο του Εθνικού Σχεδίου Δράσεως, όπου και ενταχτήκαμε. Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η ημερίδα με θέμα τον τουρισμό στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσεων για τον τουρισμό και συγκεκριμένα για τον εμπλουτισμό ειδικών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού που ασχολείται με τον τομέα του τουρισμού από την ΣΑΕΚ Τουρισμού Άργους στις εγκαταστάσεις του εκπαιδευτηρίου Κωνσταντοπούλιου Μεγάρου. Εγκρίθηκαν 4 ημερίδες προκειμένου να προωθήσουμε, να αναδείξουμε το έργο που γίνεται μέσα στις επαγγελματικές σχολές κατάρτισης και έτσι ξεκινούμε σήμερα 25 Τετάρτου εδώ στο Κωνσταντοπούλιο Μέγαρο, όπως βλέπετε, και έχουμε την πρώτη εκπαιδευτική ημερίδα ενημέρωσης, όπου αφορά ένα κύκλο 4 ημερίδων και θα αναπτύσσεται τόσο σε θέματα τουρισμού, αλλά όσο και σε θέματα τοπικά γαστρονομίας. Βέβαια, αφορά όλους τους μαθητές και μαθήτριες της σχολής που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, αλλά όπως βλέπετε έχουν έρθει και πολίτες, αλλά και επαγγελματίες του επισιτισμού, ξενοδόχοι, διευθυντές ξενοδοχείων και όλοι όσοι εργάζονται στον τομέα του τουρισμού. Το Υπουργείο Τουρισμού εντάχθη στο Εθνικό Σχέδιο Δράσεως και έτσι το εκπαιδευτήριό μας μετά από αίτηση που καταθέσαμε το Σεπτέμβριο του 2023, ενταχθήκαμε και εμείς με ένα πεδίο δράσεων ενημερωτικών εκπαιδευτικών ημερίδων. Ξεκινούμε όπως σας είπα και σήμερα. Σήμερα έχουμε 4 βασικά θέματα και θα αναπτυχθούμε στους πόλους έλξης και στα δυνατά σημεία του νομού Αργολίδος. Θα μιλήσουμε για τον ίνο τουρισμό και πώς επιδρά στην προσέλκυση τουριστών πελατών στο νομό Αργολίδος. Θα μιλήσουμε πάλι για το ελαιόλαδο και πώς επιδρά στην τοπική γαστρονομία. Θα μιλήσουμε και για τα συστήματα πληροφορικής στη σύγχρονη ξενοδοχειακή βιομηχανία. Όπως βλέπετε, είναι μια άκρως ενδιαφέρουσα, θα λέγαμε, συζήτηση, αλλά έχει τη μορφή της ημερίδας. Και όπως βλέπετε και εσείς, είναι γεμάτη όλη η αίθουσα και τους ευχαριστώ όλους που είναι εδώ αυτή τη στιγμή για να παρακολουθήσουν, αλλά και εσάς για την ανάδειξη αυτών των σημαντικών δράσεων. Ακριβώς. Η δεύτερη ημερίδα έχει προγραμματιστεί για μετά το Πάσχα και συγκεκριμένα για τις 30 Μαΐου, λίγο πριν τελειώσει και κλείσουμε τη χρονιά μας, και οι άλλες δύο τις έχουμε προγραμματίσει για τον Οκτώβριο και για τον Νοέμβριο του 2024 με την καινούργια έναρξη της εκπαιδευτικής χρονιάς. Βέβαια, το Υπουργείο Τουρισμού φρόντισε και την πρώτη δράση την υλοποίησε ήδη, όπως τα έχουμε ξαναπεί, και έτσι προχώρησε στην ανωτεροποίηση των ΙΕΚ, όπου σήμερα λέγονται Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, και έτσι είναι το πρώτο στάδιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσεως που υλοποιήθηκε ήδη. Οι ενέργειες αυτές αναβαθμίζουν κάθετα την σχολή, αναβαθμίζουν το επίπεδό της. Αυτό που έχει επιτύχει ο κύριος Καχρημάνης είναι ό,τι καλύτερο μπορούσαμε να φανταστούμε για την Πελοπόννησο και η μέδρα του Άργος, βέβαια, που σημαίνει Αργολίδα, μας δίνει πάρα πολλούς πόντους στο θέμα της τουριστικής παιδείας και εκπαίδευσης. Είμαστε σε ένα σημείο που ο τουρισμός ξεκινάει με την μορφή του κλασικού τουρισμού, που σημαίνει ότι τα φοιτητικά των κλασικών σπουδών πανεπιστήμια ξεκινούν από πολύ νωρίς, από Φεβρουάριο μήνα. Κάπου εδώ, σε αυτή την περίοδο τώρα, τον Μάρτιο μήνα, κάπου αρχίζουν να πέφτουν. Είναι η περίοδος των διακοπών τους και έρχονται όλοι αυτοί οι φοιτητές με όνειρα να δουν ζωντανά αυτά τα οποία διδάσκονται. Και είναι μεγάλη ευκαιρία, μάλλον τιμή για μας, το ότι η Αργολίδα έχει δύο χώρους του κλασικού γύρω, τους Μυκήνες και την Επίδαυρο, και οπωσδήποτε μαζεύεται περισσότερος κόσμος από ό,τι άλλα σημεία της υπηρετικής Ελλάδος. Σημαίνει βεβαίως ότι με εξαιτίας αυτού του κλασικού τουρισμού η περιοχή μας έχει τη μεγαλύτερη σεζόν στην υπηρετική Ελλάδα, Φεβρουάριος-Νοέμβριος. Φυσικά... Ναι, είναι πασχαλινοί οι Έλληνες, αλλά οπωσδήποτε τώρα που σταματούν αυτά των κλασικών σπουδών φοιτητικά, αρχίζουν και τα προγράμματα των άλλων tour operators που φέρνουν τους ενήλικες και οι οποίοι αυτοί ως συνήθως κάπου πέφτουν τέλος Ιουνίου και αρχίζουν πάλι από αρχές Σεπτεμβρίου, τελειώνουν Νοέμβριο μήνα. Καλά τα μηνύματα. Τα μηνύματα είναι πάντα θετικά, να σας πω. Στον χώρο το δικό μας, όπως και σε όλα τα επαγγέλματα, δεν είναι να περιμένουμε, πρέπει να αναζητούμε. Ασφαλώς. Και αυτό επιτυχάνεται με τέτοιου είδους εκδηλώσεις όσον αφορά την παιδεία και την εκπαίδευση. Γιατί οι απόφοιτοι είναι συνεργάτες μας, αυτούς χρειαζόμαστε στα ξενοδοχεία από τη μια μεριά, και από την άλλη μεριά είναι η παρουσία της τοπικής τουλάχιστον πολιτείας μας σε διεθνείς εκθέσεις. Πολύ ωραία. Που έχει δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει. Πραγματικά πρόκειται για μια πολύ σημαντική ημερίδα. Συμβάλλει τα μέγιστα τόσο στον τουρισμό όσο και στην περιοχή μας.
Εδώ το ΣΑΕΚ, η ανώτερη σχολή πλέον τουρισμού, είναι ένα κόσμημα. Έρχονται και φοιτούν σχεδόν από όλη την Πελοπόννησο και όχι μόνο. Και θα πρέπει να το προσέχουμε όσο δυνατόν περισσότερο, γιατί συμβάλλει τα μέγιστα στον τουρισμό. Εμείς σαν επιμελητήριο Εργολίδας πραγματικά έχουμε μια συνεργασία με αυτό το ίδρυμα εδώ, και στα πρόσφατα βραβεία στους πρωτεύσαντες ήταν μέσα και δύο από το ΣΑΕΚ τουρισμό. Και η σημερινή ημερίδα ακουμπάει πάνω στα αυτά τα προβλήματα, ακουμπάει πάνω στο θέμα το πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι για να υποδεχτούμε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι η βαριά μας βιομηχανία, και η τοπική αλλά και γενικότερα της Ελλάδος, είναι ο τουρισμός. Και θα πρέπει όσο το δυνατόν να προσέχουμε τους ανθρώπους που έρχονται, να τους φιλοξενούμε με όσο το δυνατόν καλύτερους όρους για να περνάνε όσο το δυνατόν καλύτερα εδώ που μας επισκέπτονται.